η Δέσποινα Κρητικού και ο Νικόλας ο Διαμαντόπουλος στο ποιος θα σφυρίξει αυτή την πόλη. Για να τους ακούσουμε λίγο και φανταστείτε τον ήχο της πόλης όσοι είστε μακριά. Δέσποινα. Στην Αγίου Δημητρίου, κανονικά, ο δρόμος αυτός θα είχε 6 λωρίδες κυκλοφορίας. Αν δεν είχε, μπροστά στη ΔΕΗ είμαστε, μπροστά στον ΔΕΔΙ εδώ στην Αγίου Δημητρίου, αν δεν είχε εσοχή στην αριστερή λωρίδα, αν δεν είχε εσοχή στη δεξιά λωρίδα να αφήνει 4 λωρίδες προσβάσιμες, αν δεν είχε διπλοπαρκαρισμένα στην αριστερή λωρίδα και αν δεν είχε διπλοπαρκαρισμένα στην δεξιά, θα είχε 6 λωρίδες κυκλοφορίες. Ντρέπεσαι να πεις ότι μένει μόνο μία, έτσι. Τώρα έχει 2. Πάλι καλά. Μία έχει Κασάνδρου. Εδώ έχουμε ακόμη μία γιατί είναι τεράστιος δρόμος. Αν δεν είχαν βγει τα πεζοδρόμια προς τα έξω για να γίνουν και οι ράμπες αναπήρων για να, και ήταν εκεί που βρισκόταν στο παλιά, εκεί που είναι τα φανάρια δηλαδή. Σε όπως ποιο σημείο ακριβώς είστε, στη ΔΕΗ? Είμαστε στη ΔΕΗ, είμαστε Αγίου Δημητρίου Μαρακτιβάν. Γιατί δεν κάνετε δεξιά λίγο να ξεκινήσετε? Μπέστε στο αυτοκίνητο αν θέλετε. Θα πάμε και στην Αντιγονιδόν. Απλά να πάτε στην Αντιγονιδόν. Ήταν απροσπέλαστη όπως την είδαμε από την Κασάνδρου. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί είναι παρκαρισμένοι ακόμη και γύρω πάνω από την... Και δεν μου λέτε τώρα πώς θα όλος αυτός ο κόσμος που έχει μάθει να λειτουργεί, να κυκλοφορεί, να υφίσταται έτσι, πώς θα τον αλλάξετε μια μέρα στην άλλη? Δεν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια? Δεν πρέπει να κρατήσει σε κάποιο αυτό? Δεν πρέπει να συνονοηθούμε και να συμμετέχουμε στην κατάσταση? Με το ξύλο και με τις κλίσεις θα λύσουμε το ζήτημα? Αυτό πρέπει να γίνεται μετά κάθε μέρα. Τι να πω δηλαδή. Αν δεν οριοθετήσουν τις κάθετες πάνω στην Αγίου Δημητρίου και στην Κασάνδρου για να τις κάνουν αποκλειστικά χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης των κατοίκων και κάποιοι που περισσεύουν να μπουν σε πάρκινγκ που θα δημιουργηθούν αριστερά και δεξιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, Στέφανε, επιπλέον πάρκινγκ και ίσως και δωρεάν για αυτούς τους ανθρώπους, με τη βοήθεια του μετρό που θα καταλήγει μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό η βασική του γραμμή, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και δεν το λέω, δεν το λέω σε παΐων της τροχονομικής συνθήκης της Θεσσαλονίκης. Βλέποντας όμως καθημερινά με τον Νικόλα όλη αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί και δεν είναι το πρόβλημα αυτός που σταματάει για τον καφέ. Δεν σταματάνε στην Αγίου Δημητρίου για καφέ, δεν σταματάνε στην Κασάνδρου για καφέ. Ένα αυτοκίνητο αν χαλάσει και χρειαστεί να έρθει η οδική βοήθεια στην Κασάνδρου, έκλεισε ο δρόμος. Στην Αγίου Δημητρίου σταματάνε διέξοδος για καφέ, αλλά πιο κάτω, προς το τουρκικό προξενείο. Ναι, ναι, προς το τουρκικό, σωστά. Πιο κάτω. Θα πάτε πιο κάτω ούτως ή άλλως σε λίγο. Αλλά δεν μου κάνεις μια βόλτα στην... Φαγώθηκα να πας στην Αντιγονιδόν και δεν πήγες στη Δέσποινα. Θα πάω στην Αντιγονιδόν για να δεις ότι δεν θα μπορέσω να φύγω από την Αντιγονιδόν. Γιατί? Γιατί θα εγκλωβιστώ εκεί από τα αυτοκίνητα που θα κάνουν γύρω. Η μόνη διέξοδος της Αντιγονιδόν είναι ο δρόμος που κατεβαίνει στην Εγνατία. Και γιατί την άλλαξαν την ονομασία τώρα? Πώς λέγεται αυτή? Καραουλή και Δημητρίου λέγεται. Είναι η Διοικητηρίου είναι Καραουλή και Δημητρίου. Η Διοικητηρίου, ναι. Η Αντιγονιδόν παρέμεινε Αντιγονιδόν. Εκείνος ο δρόμος ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Θα σας στείλουμε βίντεο τώρα από την Αντιγονιδόν για να δείτε τι κατάσταση επικρατεί. Άντε καλά. Ποιος θα σφυρίξει αυτή την πόλη? Δηλαδή εννοώ το ποιος θα διευθετήσει τροφοδοσία, κίνηση, δραστηριότητες, έργα, ανάγκες, κυκλοφορία για να φτιάξουμε τη Φλάι. Σήμερα στην Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Αντιγονιδών, Κολόμβου και άλλες στάσεις. Η κυρία Κρητικού και ο Νικόλας Διαμαντόπουλος είναι στην πλατεία Αντιγονιδών, σκαρφαλωμένη πάνω στο παρκάκι, γιατί εδώ κυριολεκτικά έχει τετραγωνιστεί ο κύκλος, Στέφανε. Τα αυτοκίνητα είναι πολλαπλώς παρκαρισμένα. Έχεις ξεπεράσει και την ευκλήδιο γεωμετρία εσύ τώρα, δηλαδή είσαι στην κβαντική είσαι τώρα. Ναι. Εγώ είπα να μην έρθουμε εδώ, εσύ ήθελες να έρθουμε, είμαστε εδώ λοιπόν. Τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από την Παπαζόλη για να κάνουν τον κυκλικό κόμβο και να γυρίσουν στην Καραολή και Δημητρίου, να φτάσουν στην Αγίου Δημητρίου μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αγκομαχούν. Τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν την Παπαζόλη για να φτάσουν στην Εγνατία πηγαίνουν σημειωτών. Τα αστικά που ανεβαίνουν από την Παπαζόλη της Ευκαρπίας για παράδειγμα ή το sightseeing που το έχουμε ξαναβρει μπροστά μας,
αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Πέσαμε μπροστά και σε κλίση ΕΚΑΒ. Ήταν ένα ασθενοφόρο μπροστά στο Φορόλ, στην γωνία της Παπαζόλη, για να κατεβάσει έναν άνθρωπο από την πολυκατοικία παθολογικά αίτια. Ήρθε και δεύτερο με μονάδα, μήπως χρειαστεί επιτόπου, τελικά δεν ήταν απαραίτητο, έφυγε. Και ήταν παρακαρισμένο διπλά. Και όταν ρωτήσαμε τι συνέβη εδώ, μας λέει ο οδηγός από το ασθενοφόρο, μήπως σας κλείνω να πάρω το αυτοκίνητο, να πάρω το ασθενοφόρο, να προχωρήσω. Υπάρχει ευαισθησία από τους οδηγούς των ασθενοφόρων και δεν υπάρχει ευαισθησία από τους κατοίκους που κλείνουν άκρητα το δρόμο, δεν τους νοιάζει. Ένα κούριερ πριν από λίγο πάρκαρε ακριβώς στη μέση, βρίσκοντας έναν χώρο. Μην τον νοιάζει αν έκλεισε άλλα 3 αυτοκίνητα μέσα και αν θα προκαλέσει πρόβλημα για να κάνουν τον κυκλικό κόμβο τα υπόλοιπα που κατεβαίνουν από την Παπαζόλη. Είναι μια κατάσταση, θα τα δείτε στα βίντεο που καταγράφει ο Νικόλας ο Διαμαντόπουλος, η οποία τουλάχιστον εδώ στην Παπαζόλη δεν διορθώνεται. Βέβαια έχει χώρο ελεύθερο για να έρθει τροχονόμος και να μείνει μόνιμα. Μπορεί να ανέβει πάνω στο παρκάκι όπως και εμείς. Δεν έχει σώσιμο. Δηλαδή η κατάσταση δεν σώζεται. Δηλαδή, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν σώζεται. Θέλει, πώς ήταν ο Μεγαλέξανδρος όταν πήγε εκεί στο Γόρδιον. Πήγε, το έδωσε μια. Γιατί σε λέει, καλά μην κάτσω να ασχοληθώ τώρα. Τώρα μας δώσει μια με το σπαθί η εποχή μας, θα πονέσουμε πολύ, διότι θέλει προσαρμογή και θέλει αλλαγή σε πολλά πράγματα. Εντάξει Δέσποινα, θα τα πούμε αργότερα στην Αγίου Δημητρίου σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα. Παραδείγματος χάριν.